Κύριε Δικητά, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κώτα, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, τι ακριβώς έγινε σήμερα το μεσημέρι στα θέρμα του Δήμου Βυσσαλτίας? Περί τις 2 και 10 περίπου, ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας ότι στη συγκεκριμένη περιοχή που προαναφέρατε έχουμε σημάν πυρκαγιάς. Αμέσως κινητοποιηθήκαμε με 3 οχήματα από την Νιγρήτα και 2 από τις Σέρες. Σύνολο ανδρών 5, καθώς και 10 πυροσβέστες. Φτάνοντας στον τόπο του συμβάντος, η φωτιά, κύριε Κώτα, κατέκυγε αθέριστα. Περί τα 25 στρέμματα κάηκανε περίπου, καθώς κάποιες εκτάσεις με αμπέλια και ελές, αρκετές ελές. Η φωτιά, δυστυχώς, προκλήθηκε από κάποιον συμπολίτη μας, ο οποίος, καίγοντας κάποια ξερόχορτα στον οικοδομητικό χώρο, η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχο και δυστυχώς πήρε διαστάσεις και έκανε τη ζημιά που σας προανέφερα. Είχαμε τη σύλληψη του ηλικιωμένου άντρα, ο οποίος προφανώς ήθελε να κάψει ξερά χόρτα και οι άνεμοι που έπνεαν είχαν ως αποτέλεσμα να επεκταθεί και στη γύρω περιοχή, κύριε Δικητά. Ναι, εφαρμόστηκε η κείμενη νομοθεσία, ενημερώσαμε την εισαγγελία. Ελήφθη απολογία κατηγορουμένα από το συγκεκριμένο κύριο και αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα, τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή την περίοδο που έχει ξεκινήσει και αντιπυρική περίοδος, μπορούμε να καίμε ξερά χόρτα, κύριε Δημητράκη? Κύριε Κώτα, πόσες φορές με έχετε φιλοξενήσει στο κανάλι σας? Άπειρες. Πόσες φορές? 11 άπειρες. Χρόνια, άπειρες φορές. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πόσες φορές λέμε πάνε τα ίδια και τα ίδια, έχουμε καταντήσει. Να το πω γραφική, είναι βαριά ηλικία. Καταλαβαίνετε, κάποια πράγματα θεωρώ ότι είναι πια αυτονόητα, έχουν γίνει αυτονόητα. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, τι καταστροφές γίνονται γύρω μας από τέτοιου είδους αμέλειες και πια να σοβαρευτούμε. Ας ελπίσουμε να είναι το τελευταίο περιστατικό, γιατί είμαστε και στην περίοδο της αντιπυρικής προστασίας και θα πρέπει να είμαστε συνετοί πολίτες και οτιδήποτε συμβαίνει σε τέτοιου είδους περιόδους να καλούμε το 119, έτσι. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Φέτος βλέπετε κι εσείς ότι νωρίς ξεκινήσαμε με την έντονη ξηρασία. Μην κοιτάτε τώρα από αυτές τις μέρες έχουμε μια ανάπαυλα με αυτές τις μικρές βροχές. Ο αέρας πνέει δυσανάλογα και καταλαβαίνετε όλα αυτά είναι λόγοι οι οποίοι διαμορφώνουν μια κατάσταση η οποία εκδηλώθηκε σήμερα. Επειδή τα είχαμε πει και πριν από μερικές εβδομάδες και εδώ μαζί στο Δελτίο, αλλά και με τη συνάδελφο την Ελένη Μωραΐτη, οι Δήμοι έκαναν αυτό το οποίο χρειάζεται την υποχρέωσή τους για την αγροτική οδοπία, κύριε Δημητράκη? Όπως είπα και τότε κύριε Κώτα, έχουν ξεκινήσει. Δεν έχει εκτεληθεί όμως όλη αυτή η προσπάθεια ακόμη. Δεν είμαστε, θεωρώ, ούτε στο 50%. Έχουμε δουλειά ακόμα, γιατί έχουμε πολύ έντονη βλάστηση όσον αφορά στη μίξη αστικού ιστού με δασικό ιστό. Η δασική οδοπία, ξέρετε ότι όλες αυτές οι βλάβες που υπέστη από τις έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε το χειμώνα και τις πλημμύρες, όλα αυτά τα γεγονότα δράσουν συσσωρευτικά. Και καταλαβαίνετε ότι ο όγκος δουλειάς για να έχουμε προϋποθέσεις για μια καλή αντιπυρική περίοδο είναι πολύ μεγάλο. Ναι, αλλά είμαστε αρχές του Ιουνίου, έτσι, πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Αυτά δεν θα έπρεπε να ήταν έτοιμα? Κύριε Κώτα, κοιτάξτε να δείτε, άμα ξεκινήσουν από το Μάιο μήνα, τις 15-20 Μαΐου, τέλη Μαΐου, αυτές οι τελευταίες αερινές βροχοπτώσεις, αυτές οι καταιγίδες που σημειώνονται, επειδή ακριβώς τα γκρέιντερ, ο δρόμος είναι χωματόδρομος, είναι χώμα, είναι φρέσκο χώμα. Το νερό το οποίο θα πέσει και θα κάνει θα πέσει με ορμή, θα καταστρέψει πάλι το δρόμο. Θα γίνει διάβρωση, έτσι, και θα υπάρχουν θα γίνει διάβρωση, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν πάει να είναι μια δασική οδοπία, δεν είναι άσφαλτος. Λοιπόν, και προσπαθούμε να περιορίσουμε το γεγονός αυτό, έτσι ώστε να έχουμε δηλαδή πάλι εκ νέου καταστροφές και πάλι εκ νέου θα πρέπει να ξαναπεράσουμε από τη συγκεκριμένη οδοπία. Μάλιστα. Ωραία, μακάρι να μην χρειαστεί, να πάνε όλα καλά αυτό το καλοκαίρι, να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και για την ενημέρωση, κύριε Δικητά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.